Πρώτο θέμα, Πρόεδρε, οι αρνητικές τοποθετικές πρέπει να είναι αποκεντρωμένοι. Είχα ζητήσει και σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο αν είναι δυνατόν ο στέλνοντας για τη δύσκολα της λύσης της όποιας αρνητικής μου και στις 22 της προωθήσεις. Αν είναι δυνατόν όποια αρνητική βγαίνει να την προωθήσει. Πρόσληψη νομικού συμβούλου το θέμα. Θετικές ή όχι τις αρνητικές. Θετικές υπάρχουν. Η πρόσληψη νομικού προσώπου πριν από 10 μέρες είχαν πάρει την απόφαση, δεν έχει καμία εξέλιξη στο θέμα. Έχουμε φτάσει στο κοντέρ της θάλασσα, αλλά δεν έχει χιλιάδικα με τώρα το έχουν δουλέψει σε νομικές υπηρεσίες. Καλό θα ήταν να το προσλάβουμε εκτός από τον νομικό σύμβουλο. Ξέρω ότι δεν είναι δικιά σου αρμοδιότητα, είναι από κάτω από το Υπουργείο, αλλά άμα το τρέξουμε λίγο περισσότερο, μήπως γίνει κάτι. Έχει έρθει. Επίσης το θέμα αυτό με το νησί δεν ήρθε πάλι σαν θέμα. Παρόλο που υπάρχει ένα προς το Δημοτικό Συμβούλιο, έπρεπε να έχει έρθει, δεν έχει έρθει. Πρόεδρε, πιστεύω ότι πρέπει να έρθει. Μπορούμε να πάρουμε άλλο αυτό το θέμα, γιατί είναι πολύ πολύ σημαντικό. Επίσης, είχαμε πάρει μια απόφαση πριν από 5-6 μήνες για διοικητική αποβολή στην άρνηση μια παράγκα. Δεν είναι μεγάλο κόστος, δεν βλέπω το λόγο γιατί γίνεται. Δημιουργεί τρομερό πρόβλημα σε κάποιους κατοίκους. Καλό θα ήταν να το βρούμε στην κατεδάφισή του. Κολυμπητήριο. Βλέπω ότι ο αντιδήμαρχος λείπει. Δεν έχουμε καμία εξέλιξη και θα ήθελα μια ενημέρωση που βρίσκεται το θέμα του κολυμπητήριου. Κέντρο καταρρακτών το ίδιο. Είχε ακουστεί ότι το Σεπτέμβριο θα το πάρει ο ιδιώτης, ακόμα δεν έχει γίνει κάτι. Μια ενημέρωση για το που βρίσκεται αυτή η διαδικασία με τον καταρράκτη και σε τι στάδιο βρίσκεται η κατάρρευση και πώς προχωράει η κατάρρευση. Είχαμε πάρει επίσης μια απόφαση για την κατάρρευση πεζοδρομίων και πεζοδρόμων, κοινότητα των χώρων. Είχαμε πει ότι θα έχουμε ένα έβδομο διάστημα ενός μηνός για ενημέρωση των πολιτών και των επιχειρηματιών και μετά θα εφαρμόσουν το μέτρο, δεν ξέρω αν εφαρμόστηκε και πώς σκέφτεστε να προχωρήσετε. Από κομιδία απορριμμάτων, πάλι πριν από 10 μήνες πήραμε την απόφαση για ιδιωτικοποίηση, έγινε ο διαγωνισμός, μια ενημέρωση που βρισκόμαστε, γιατί ακόμα και σήμερα μπαίνει ο Σεπτέμβρης και είμαστε στην απευθείας ανάθεση, μείναμε το μήνα και δεν ξέρω πόσο νόμο είναι αυτό να κάνουμε κατάθμιση του έργου όλο τον χρόνο απευθείας ανάθεση. Όπως επίσης είναι απορίες άξιο το απορριμματοφόρο που είναι εκεί πίσω από το νεκροταφείο που είχε ακόμα μέσα τα σκουπίδια από την τελευταία φορά που μαζεύτηκαν. Δηλαδή δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν αδειάστηκε αυτό το απορριμματοφόρο και είχε μέσα τα σκουπίδια. Βάζα. Ο χώρος που ήταν γραφεία ακόμα δεν έχει καταλύσει και έχει καταλύσει και ο μόνιμος χαλά. Και διάβασα και μια ανακοίνωση εδώ του Δήμου, του γραφείου τύπου του Δήμου, που παρακαλεί τους πολίτες να μην απορρίπτουν βάζα σε πεζοδρόμια και κοινόχους στους χώρους. Αν θυμάστε καλά, πριν από 4-3 συνεδριάς είχαμε ψηφίσει μια υπογραφή σύμβαση για την αποκομή των βαζών. Και είχα πει τότε ότι είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί αν το υπογράψουμε αυτό το συμφωνητικό, ο κάθε πολίτης θα πετάει τα βάζα δεξιά και αριστερά και θα υποχρεωθεί το Δήμο να τα μαζέψει. Που ο νομοθέτης αυτό ήθελε να αποφύγει. Και τώρα βλέπω ότι μετά από 4 μήνες βάζει ανακοίνωση ο Δήμος και παρακαλεί τους πολίτες. Είμαστε σε λάθος κατεύθυνση. Κύριε και φοβάμαι ότι θα πέσουμε πολύ άσχημα. Το είχα επισημάνει και τότε, το επισημάνω και τώρα. Επίσης, έβαλε μια ανακοίνωση η ΔΕΙΑ ή ο Δήμος για το πρόβλημα του νερού στο μεσημέρι. Απόλυτη ανακοίνωση σε δύο θέματα θέλω να εστιάσω. Είναι ανέφικτος, λέει, ο εντοπισμός των παράνομων συνδέσεων, διότι δεν είναι καταγεγραμμένο το δίκτυο ίδρυσης. Ειλικρινά το θεωρώ λίγο οξύμορο, είναι 2015, να μην έχουμε καταγεγραμμένο το δίκτυο ίδρυσης στο περιουσιακό στοιχείο του Δήμου, δηλαδή να μην ξέρω να πού οδεύει. Και επίσης με την ανακοίνωση αυτή παροτρύνουμε τον κάθε πολίτη να παρανομήσει αυτό που λέμε ότι φίλε, κάνω την νομίζει, εμείς δεν μπορούμε να σε εντοπίσουμε, άρα προχώρα να. Στην παρανομία. Επίσης, το καλοκαίρι βγήκε πάλι μια ανακοίνωση από την ΚΕΔ, από τον κύριο Πατούλη, που ζητούσε να εξομοιωθούν οι αμοιβές του Δημάρχου με τον βουλευτών. Αυτό δεν με αγγίζει, αλλά από όλη την επιστολή με αγγίζει αυτό που λέει αναλογικά, εφόσον αμείβονται οι επιτροπές της Βουλής, θα πρέπει να αμείβονται και οι ανάλογες επιτροπές των Δήμων, καθώς και τα δημοτικά τους συμβούλια. Εγώ ως δημοτικός σύμβουλος δεν με αγγίζει αυτή η ανακοίνωση, και επειδή δεν έχω άλλο τρόπο να εκφραστώ, γιατί στην ΚΕΔ δεν έχω προσώπηση. Καταθέτω το τέρα δημόσια ότι δεν αγγίζει αυτό το θέμα. Δηλαδή, η συγκεκριμένη παραγραφή δεν είναι στέκομαι στο υπόλοιπο. Και αν είναι δυνατόν, αν θέλετε σήμερα σε άλλο, να συζητήσουμε, να ψηφίσουμε, να πάρουμε μια απόφαση σαν δημοτικό συμβουλίο, ότι ως δημοτικοί σύμβουλοι δεν μας αγγίζει το θέμα της αποζημίωσης για τα συμβούλια που κάνουμε. Και ως μέρος της οικονομικής επιτροπής εγώ. Και τελευταίο, άφησα το θέμα της κυρίας Γιατρίδου. Το οποίο δεν θέλω να πω στη λεπτομέρεια του αν είναι ηθικό, ανήθικο και όλα αυτά. Απλά επειδή διάβασα την απάντησή τη σε εφημερίδα. Επικεντρώθηκα σε 2-3 σημεία που μου κάνανε τρομερή εντύπωση. Το πρώτο είναι τη λογιστική χρέωση τη αποζημίωση.
το ότι βάλει εισαγωγικά το λογιστική είναι σαν να λέει δηλαδή ότι δεν θα πάρει ποτέ. Είτε γιατί και μόνο που είναι λογιστικά, φαίνεται για τη δικαιοδία ότι κάποια στιγμή σα τα κουστάει. Εάν έχετε το πρόβλημα να τα πάρετε, κάνετε ένα γραπτό αίτημα να μην τα πάρετε ποτέ, να φύγουν από το λογιστικό. Δεύτερον, βράτε ότι είμαι ενταγμένη στο προσωπικό του Δήμου του έτσι δημοτική επιχείρηση. Εγώ όταν ήρθα από τι εκλογέ, ενημερώθηκα κάτω στην υπηρεσία, πήγα ρώτησα πού είναι η κυρία Γιαδίδου και μου είπε ότι δεν είναι ενταγμένη στο Δήμο, είναι στη δημοτική επιχείρηση. Τι ισχύει, είσαι στη δημοτική επιχείρηση ή είσαι στο Δήμο. Γεια σας. Εγώ ήθελα να διατροφώ πάλι στο χρονικό ιατρείο. Όποιος φορέας και να ιδρύσει το κοινωνικό ιατρείο, τον κοινωνικό λόγο δεν έχει ο Ιατρικός Σύλλογος. Γιατί αυτός είναι η ελέγχουσα αρχή, είναι δηλαδή οι ελέγχοντες και οι ελεγχόμενοι. Ήμουν πρώτη εξήγηση με το πολιτητήριο. Να θυμίσω εδώ ότι ο κύριος Δήμαρχος είχε δεσμευτεί δημόσια και στο Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και με τοποθέτησή του στα μέσα μαζικής ενημέρωσης προς τους πολίτες του Δήμου ότι το πολιτητήριο θα δουλέψει μέσα στο καλοκαίρι οπωσδήποτε έστω και με τον τρόπο που αποφασίστηκε εδώ μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κάτι τέτοιο δεν έγινε. Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει μια δημόσια τοποθέτηση για ποιο λόγο δεν έγινε αυτό. Η δεύτερη ερώτηση έχει σχέση και επανέρχομαι σε αυτό το θέμα με την μελέτη περιβαλλοντική της λίμνης Μεγαλοτίδας. Όταν συζητήθηκε το θέμα εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο για ποιο λόγο δεν έγινε η παραλαβή της, η δικαιολογία ήταν ότι δεν έγινε γιατί είχε τελειώσει το πρόγραμμα της ΕΑΣ και για το λόγο αυτό δεν έγινε. Γνωρίζουμε ότι το πρόγραμμα της ΕΑΣ έχει πάρει παράταση και μέσα στο 2015. Άρα λοιπόν δεν είναι αυτός ο ουσιαστικός λόγος. Αν ο Δήμος λοιπόν, η Δημοτική Αρχή διαφωνεί με τη συγκεκριμένη μελέτη, θα πρέπει να πει τους λόγους για τους οποίους διαφωνεί και από εκεί και πέρα τι θα γίνει. Θα διαμορφώσουμε τη μελέτη, θα κάνουμε μια καινούργια. Για να θυμίσω ότι εδώ όταν έγινε η παρουσίαση του ΕΣΠΑ είπαμε ότι μέσα στο νέο πρόγραμμα υπάρχουν πολλά κονδύλια για τα νερά και την αξιοποίησή τους. Άρα λοιπόν θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι σε αυτό το κομμάτι για να δούμε πώς θα γίνει η αξιοποίηση της λίμνης. Μια τρίτη ερώτηση είναι το θέμα του σχολικού κλήρου. Με το νόμο 1894 του 1990 μεταβιβάστηκε ο σχολικός κλήρος στο Δήμο. Περίπου 233 στρέμματα που κατήχαν σχολικές και εκμεταλλευόντουσαν σχολικές μονάδες, με το νόμο αυτό μεταβιβάστηκαν στους Δήμους, στο Γερμανικό και το Δήμο Έδεσσας. Αντιπαραβάλλοντας λοιπόν τα στοιχεία του Ε2 με τα στρέμματα αυτά που έχουν μεταβιβαστεί, βλέπω ότι αξιοποιείται από το 1995 που έγινε αυτό, δηλαδή 20 χρόνια τώρα, ένα πολύ μικρό κομμάτι, ή μάλλον για να μην ακριβείς, ένα μεγάλο κομμάτι του σχολικού κλήρου είναι αξιοποιητό, το οποίο θα μπορούσε να νοικιαστεί και όπως προβλέπει ο ίδιος νόμος, ένα κομμάτι των εσόδων αυτών μεταβιβάζεται στις σχολικές επιτροπές για τη λειτουργία του σχολείου και τη συντήρησή τους. 20 χρόνια είναι πολλά. Αρκετά στρέμματα από αυτά να μείνουν αξιοποιητά και δεν ξέρω για ποιο λόγο γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι ενεργή ή ακόμα κι αν μην ήταν θα πρέπει να εισπραχθούν τα μισθώματα αυτά εδώ πέρα ως αποζημίωση χρήσης
ως η εταιρεία αυτή έχει καταθέσει ήδη στο Ταμείο Παρακαταθήκων το αντίστοιχο ποσό. Αλλά τα υπόλοιπα θα συζητηθούν στην Οικονομική Επιτροπή και θα επανέλθει ω θέμα στην ενέργεια διάταξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για να συζητηθεί καταληκτικά. Αυτή είναι η θέση υπηρεσίας. Της τροποδότησης του Οικονομικού Συμβούλου και της υπηρεσίας εν μέρη. Όχι εξολοκλήρωση, θα προσφέρει αναλυτικά σε όλους η εισήγηση. Είχαμε την επιστολή της κυρίας Μίτσου. Ναι, μετά την επιστολή της κυρίας Μίτσου, ό,τι εξέλιξε υπήρχε, ό,τι νεότερο υπάρχει, θα προσφέρει σε όλους. Τα υπόλοιπα ερωτήσεις που προσφέρει σε εσένα και σε άλλους οικονομικούς συμβούλους. Λοιπόν, Πρόεδρε, τέτοιο οικονομικό θέμα. Έχει δικαίωμα αυτό να συνεχίσει να κάνει Όταν έρθει το θέμα θα το συζητήσουμε για εξωτερικά και δεν θα κάνουμε. Με όλες τις ερωτήσεις από αυτές, θα με κάνουν πραγματικά να μην απαντήσω γιατί δεν χρειάζεται να θέλετε απάντησης, αλλά που αγγείτε θα το κάνω. Λοιπόν, θα αρχίσω από το πιο σημαντικό, το οποίο το θέλει και ο κύριος Δημητριάδης και ο κύριος Χρυσάς, σχετικά με το χρόνιο κτίριο. Πιστεύω ότι βρισκόμαστε στην τελική φάση, έτσι πιστεύω, θα μας δώσει μια απάντηση, ως προς την αδειοδότηση, γιατί χωρίς αδειοδότηση δεν μπορεί να λειτουργήσει το δώσε την απάντηση και να συνεχίσει στα υπόλοιπα θέλεις. Ανοίξω από αυτό. Ναι. Πώς θα αναφέρω όμως την Δήμαρχη. Θα αναφέρω όμως και το πρόβλημα που υπήρχε και με τον ελεγκτή νομιμότητας, που ο άνθρωπος αυτός δεν το ξέρω, δεν ξέρω με ποιες επιστημονικές γνώσεις βγάζει μια απόφαση. Την είχε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου όσον αφορά την εκμίσθωση του Πολυμετρίου 2,5 μήνες στο Σιπτάρδι πάνω στην περιφέρεια και με ενημέρωσε στην αποτελεσμένη και με ενημέρωσε ο κύριος Κιούρος, μου ήρθε και εμένα φυσικά μέλη μετά, ότι δεν εγκρίνει την απόφαση αυτή. Ο κύριος Κιούρος, δεν ξέρω. Δεν απαντάει τέτοιο, μιλάει ότι πρέπει να χρησιμοποιεί εκνοφελείς σκοπούς και για όλη τοπική κοινωνία και τέτοια πράγματα. Εμένα με αφήνω εντελώς απορώ με αυτή την απόφαση. Λες και το κολυμπητήριο δεν θα το χρησιμοποιήσει οι δημότες της πόλης μας και δεν είναι για να εξυπηρετεί όλο να το χρησιμοποιούν ό,τι για αυτήν την αποσκοπούς. Από κομιλή δεν υπάρχει άλλη σύμβαση, ούτε είναι δηλαδή καινούργια σύμβαση και κάνουμε και... Δεν υπάρχει σύμβαση, τελείωσε τη σύμβαση, συνεχίζουμε με τα πεντάμινα και τόσο ενημερώνει που έγραφε τη σύμβαση με τον εργολάβο. Έχει τελειώσει η ιστορία της αποκομιλής. Τα μπάζα δουλεύονται αυτές τις μέρες, έξω από εγάστα από τα σφαγεία. Γίνεται ο διαχωρισμός και εντός των ημερών πιστεύω ότι θα γίνει και η περίφραξη γιατί να ξέρουν γιατί δεν ξέρουν να μπαίνει αυτή η ιστορία και δεν είναι και όμορφη και η εικόνα. Τέλος πάντων, πιστεύω ότι είναι θέμα ημερών να τελειώσει η ιστορία. Το μεσημέρι που λέτε για την ανακοίνωση που έφερε η ΔΕΙΑ, δεν υπάρχει καταγραφή, όχι μόνο στην Ελλάδα, και στην Ελλάδα γενικότερα για καταγραφή. Είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί θα έπρεπε να γίνει καταρχάς. Η γενέση της τώρα είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει κάτι τέτοιο. Τα πεζοδρόμια έχουν γίνει παρενέσεις. Πιστεύω ότι η αστυνομία είναι αυτή η οποία έχει τον πρώτο λόγο. Κάνουν προσπάθειες οι άνθρωποι. Στο πεζόδρομο κάνανε, πιστεύω ότι παρουσιάσανε έργο. Όσο για την παρέργα στην άκρη αυτό, δεν το ξέρω το θέμα, θα το δω και ξέρω θα σταματήσω. Αφήνω για το τελευταίο. Το θέμα του κυρίου Πατούλη και που έχει σχέση με τη μισθοδοσία. Και επειδή αυτό το θέμα έχει απασχολήσει όχι μόνο το τοπικό τύπο, αλλά γενικότερα τον αυτοδιοικητικό κόσμο της Ελλάδος γέννη, εγώ θα πάρω μια προσωπική απόφαση και αν θέλετε και μια απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου. Όταν έγινε αυτή η τοποθέτηση του κυρίου Πατούλη, ήταν σε εντελώς, αν θέλετε, σε έναν άκυρο τρόπο. Πιστεύω ότι όταν ζητάμε να μειωθούν οι μισθοί των βουλευτών, εγώ θα έλεγα ότι θα ζητούσαμε να μειωθούν οι μισθοί των βουλευτών στο επίπεδο της μισθοδοσίας των δημάρχων. Φυσικά ο κ. Πατούλης ατυχώς, θα έλεγα, τοποθετήθηκε τη στιγμή εκείνη
Και έκανε αυτό το κουδέν, γιατί ξέρετε, έχει ανακοινωθεί η μείωση των μισθών των κλιμάκων κατά 15%. Με τιμή λέω ότι η περιβαλλοντολογική μελέτη της λίμνης της Άγκυσσας μετά και τα γεγονότα τα οποία συνέβησαν το καλοκαίρι και την τοποθέτηση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία ήταν μια πραγματικά γενναία τοποθέτηση, πιστεύω ότι πρέπει έχει πάρει άλλη τροφή. Εδώ θα πρέπει να το ξαναδούμε. Δεν είναι θέμα μόνο χρημάτων, γιατί ο ΦΣΕΑ άνοιξε και θα μπορούσαμε κάλλιστα κάπου να το βάλουμε. Είναι γνωστή η Κεντρική Επιτροπή. Αλλά ναι, από εκεί και πέρα νομίζω ότι η περιβαλλοντολογική μελέτη του ΤΕΛ θα πρέπει να τη δούμε με πιο σφαιρικό τρόπο. Και αποδεικνύεται ότι καλά κάνουμε και δεν παράλαβα γνώση για το σχολικό πλοίο. Αν ο κ. Πρόεδρο μπορεί να μα πει κάτι για το και αυτό, έχετε κάτι ιδιαίτερο. Ή ο Γιάννης ο Κατσόλου. Θα αφήσω για τελευταίο την εκτός εξαίρεσα για την καταράκτη. Η καταράκτη του είπαμε, δεν θα πάρει. Συνεχίζεται η καθαρίση. Δεν θα λέμε κάθε φορά. Όταν θα τελειώσει η καταράκτη θα αρχίσει. Έχει ζητηθεί να έχουν απάντηση στην πρόβλημα για την εμπίστοση. Για την εμπίστοση, για την απάντηση από την εμπίστοση. Και όταν θα έρθει η απάντηση από την εμπίστοση. Όταν θα μας επιτρέψουν να χρησιμοποιήσουν τα κίνητα, τότε θα κοπήσουμε. Όταν ο εγκαθαριστής θα έχει τελειώσει την εγκαθάριση, δεν θα αφήσουν την εγκαθάριση μέσα. Σοβαρό πρόβλημα που ακούω εδώ πέρα για περικοπές, τις οποίες δεν αμφισβητώ, έτσι. Αλλά έχουμε ένα σημαντικό στοιχείο, την αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας. Αυτή που είναι τέλος πάντων. Θέτω λοιπόν ένα τέτοιο, ότι εδώ και 20 χρόνια δεν γίνεται η αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας που υπάρχει. Γιατί να πάρω μια σοβαρή απάντηση και να πούμε που είναι εξαίρεση, δεν έχουμε τα στοιχεία. Στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο δεσμευόμαστε να σου δώσουμε τα στοιχεία. Παρακάτουμε έτσι το θέμα και λέμε διάφορα. Καθένα σου λέει να δώσω και το κάνω στοιχεία τα βρίσκω. Συγγνώμη, να πω κύριε Δημητριάδη, δεν το παρακάτω. Σα λέω, θα δούμε με τι υπηρεσίε τι ακριβώ σημαίνει, γιατί μα πιάνει δεν είμαστε παντογνώστες για να σας απαντήσουμε και δεν θέλω να δίνω απαντήσεις αφαίρετα. Συγγνώμη, Πρόεδρε, να προσθέσω γιατί εντάξει δεν είναι μόνο ερωτήσεις. Ορίστε, κύριε Χατζόπη. Επειδή τυχαίνει για το θέμα αυτό να έχω ασχοληθεί πολύ παλιότερα, είναι λίγο ξύμορο κάποιοι να θέλουν να καπηλευτούν τη συζήτηση για το σχολικό κτίριο. Ο κύριος Σόντρας είναι εδώ, ίσως να θυμάται πολύ παλιότερα, όταν ακόμη ήμουν στο Σύλλογο, πόσες παρεμβάσεις είχαμε κάνει και πόσες φορές είχαμε συζητήσει για αυτό το θέμα. Αλλά, σαν πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής, αυτή τη στιγμή τα στοιχεία δεν υπάρχουν. Πιστεύω ότι την επόμενη φορά θα υπάρξουν στοιχεία, πόσοι χώροι νοικιάζονται και μάλιστα εγώ το θέμα το έχω ξεσηκώσει. Απλά όταν υπάρχουν αποτελέσματα θα βγουν συγκεκριμένα. Γιατί υπάρχουν καταπαντήσεις, συμφωνώ με τον Βασίλη σε αυτά που λέει, υπάρχουν αγροτεμάχια τα οποία δεν βρίσκονται. Η υπηρεσία θα έχει τα στοιχεία, θα μας τα δώσει ολοκληρωμένα και από εκεί και πέρα θα δούμε ποια νοικιάζονται και πόσα νοικιάζονται. Οι κορώνες όμως οι κυβερνήμαρχοι δεν νομίζω ότι οι κορώνες δεν κάνουν κακό. Ναι, σαν προηγούμενη προκάτοχος του Γιάννη, κύριο Κατσόγλου, και επειδή το είχαμε συζητήσει πολλακής και στο διοικητικό, είχα ξεκινήσει την προσπάθεια. Η οικονομική υπηρεσία όμως δεν είχε σκόπια να προβλημάτια αυτά. Έπρεπε η ίδια να κάτσω ένα σχολικό, να δω ποια ήταν συγκεκριμένα για σχολικό κλείο και πού ανήκαν, καλά μου ήταν εκκλησία δύναμη. Έχω απάντηση για την κυρία Αρπαντίδου σχετικά με τον ιατρείο, τον κοινωνικό ιατρείο. Κυρία Αρπαντίδου, ο ιατρικός σύλλογος μας υποσχέθηκε μέσα στο Σεπτέμβριο θα κάνουμε μια σύσκεψη για να δώσουμε και να βρούμε το θέμα στην τελική του μορφή. Αλλά να ξέρετε, κανένα κοινωνικό ιατρείο δεν είναι νόμιμο στην Ελλάδα. Όχι, παρόμοιση του Μητροπολίτη. Αφήνω για την παράγκα και Ζάβη, θα το δούμε λίγο με τις υπηρεσίες τις οποίες δουλειάζω. Αφήνω τελευταίο το θέμα της κυρίας Ιατρίδου. Ξέρω ότι τα περιοδικά στήλες πρέσω και αυτά δεν πρέπει να διαβάζονται εδώ μέσα.
δεν αφορούν, είναι προσωπικά θέματα. Η κυρία Ιατρίδου έχει δικαίωμα να εργάζεται όπως όλες οι Ελληνίδες και οι Έλληνες. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει και δεν νομίζω ότι μπορεί να πάρει με τις παρούσες συνθήκες. Και δεν τον πήρε ακόμη και ο κύριος Δίου και είναι προς τιμή του όταν ήταν πρόεδρος στη Δικαιδέα. Επιτυχίας για εισόδου. Δεν νομίζω ότι θα απαιτήσει άσχετα το λογιστικό, ξέρετε πολύ καλά τι σημαίνει. Αν θέλει η Νατάσα να τοποθετηθεί, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να παραμένουν με κάτι τέτοιες παρόλα αυτά, τιμάχη στις 28 εβδόμου του 2015 με αυτό πρωτοκόλλο 123, ήδη έχω κάνει αίσθηση στην δημοτική κλίση για να σταματήσει και η λογιστική χρέωση της μισθοδοσίας μου. Και το δεύτερο για την πρόσληψη που αν έγινε στο Δήμο ή όχι, εγώ έχω υπογράψει πρόσληψη στον Δήμο. Από εκεί και πέρα ο Δήμος, με απόφαση δημάρχου, μπορεί να τοποθετήσει τους εργαζόμενους που πήρε σε όλες τις δομές. Η πρόσληψή μας έχει γίνει στον Δήμο έτσι. Εγώ έκανα την ερώτηση γιατί αν θυμάστε καλά, αυτό το περιοδικό που έστειλε στον κύριο Δημαρχή είχε βγάλει για να γίνει μια εβδομάδα πριν. Είχε ζητήσει από του επικεφαλεί δήλωση. Δεν έκανα δήλωση. Δεν ήθελα να πω σε αυτή τη διαδικασία. Εγώ αναφέρομαι στην απάντηση, άρα αφού απήντησε η κυρία Γιατρού, πάρα δεν το έλαβε σοβαρά εγώ. Λοιπόν, παραμένει σε εκκρεμότητα. Δεν μιλάω για το δημοσίευμα. Εγώ λέω να μην κάνετε σπρέξο τον ποτό συμβουλίο. Όχι για το δημοσίευμα. Λίγο κάθε περίπτωση μπορεί να ανακοινώσει. Όχι. Λοιπόν, δεν κατατάσσει με τι εκκρεμότητε. Σε εκκρεμότητα. Δεν κρίνω ποτέ εγώ τον τύπο. Ποτέ. Λέω εδώ μέσα να μην το καταδείξουμε σπρέξο. Όχι του. Το τύπο. Παραμένει σε εκκρεμότητα η απάντηση για τη ΔΕΙΑ όσον αφορά για το μεσημέρι μόλι έρθει η κυρία Γιατρού. Προχωράμε στο εκτός ημερησίας. Απόδοση χρηματοδοτήσεων σχολικής επιτροπής για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων είναι 67.500 ευρώ και κατά